Ακούστε, δίνεται. Η αλήθεια είναι ότι την υπόθεση τη χειρίζεται ο κύριο Ζαμανάκη και ο κύριο Κοκοσάλη από την Κρήτη, οι οποίοι έχουν κάνει και όλη τη δουλειά αυτά. Εγώ είχα μια ευαισθησία σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Ασχολούμαι και με το ιατρικό δίκαιο, αλλά ειδικά μετά την περιπέτεια, μια ευαισθησία και σε μια επικοινωνία που είχα, επειδή γίνονται και δράσει στην Αθήνα, είπε ότι με χαρά θέλω επιβοηθητικά να βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια. Και θα ήθελα ένα σχόλιο. Αυτό που δείξατε με τη selfie, για να καταλάβουμε τη σημασία. Βεβαίως, τα χειρουργεία είναι άσυπτα. Αγαπητέ Γιάννη Γαλανούλη, δώστε εδώ από την εφημερίδα. Προσέξτε τώρα. Να το πούμε κιόλας, γιατί. Για να. Να αποδείξουμε. Δεν είναι δικό μας το για υλικό, να το καταλάβει έτσι, ο κόσμος. Για να το καταλάβει ο κόσμος, επειδή υπόθηκε και για οικονομική κρίση οτιδήποτε, να ξέρετε ότι δυστυχώς, και αυτό είναι το πιο λυπηρό, ο αριθμός λοιμόξεων στην Ελλάδα και το ποσοστό δεν οφείλεται τόσο σε οικονομικούς παράγοντες, αλλά στο γεγονός ότι ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν τηρεί τους κανόνες αντισηψίας. Το κινητό που τράβηξε αυτή τη φωτογραφία έχει κάτσει σε ένα τραπέζι, βρίσκεται κάπου έξω, καταλαβαίνετε. Μετέφερε λοιμόξεις σε διαφορετικά σημεία. Και θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας πολύ γνωστός γιατρός τώρα στην Ελλάδα, που ήταν από το Memorial, μου είπε το εξής περιστατικό, για να καταλάβετε πώς τηρούνται οι κανόνες. Όταν πήγε να χειρουργήσει και είχε τη μάσκα μόνο στο στόμα του και δεν κάλυπτε τη μύτη, του είπαν κάλυψε και τη μύτη για να μην μεταφερθούν λοιμόξεις. Είπε, με δυσκολεύει στη δουλειά. Και του απάντησαν, τότε λάθος δουλειά έχεις διαλέξει. Κύριε Πλεύρη, γιατί δεν μπορείς να είσαι εσύ υπεύθυνος να μεταφέρεις λοιμόξεις σου. Διατύπωσα, συγγνώμη Νάσο, διατύπωσα την ένσταση σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο. Γιατί η Κατερίνα πριν στην αρχή αυτό σου είπε ακριβώς. Με το κινητό είναι μικρόβια. Το είπε γι' αυτό. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν, εγώ επιμένω ότι αυτή είναι η καθημερινότητά τους. Είναι κάθε μέρα στο χειρουργείο. Αυτοί οι άνθρωποι για πολλούς αποτελούν μικρούς θεούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τους έχουν σώσει δεύτερον από το γεγονός και μόνο ότι είναι η καθημερινότητά τους, και επειδή έχουμε συνηθίσει, αν θέλεις, θα το πω λίγο ομά, όλοι μας να είμαστε αυστηρικριτές από καθέδρας ή αφιψηλού, και δεν βλέπουμε τα γεγονότα στην πλήρη τους μορφή και στην όλη τους ανάλυση. Πραγματικά δεν με σοκάρει το γεγονός της selfie και το δικαιολογώ απόλυτα. Εκτός από αυτό το οποίο έχει μπει και από την Κατερίνα και από τον κύριο Πλεύρη. Αν δηλαδή. Βλέπουμε το χειρουργείο μπροστά, έναν τύπο πίσω να κάνει selfie. Θεωρώ, ένα μωράκι. Και selfie. Θεωρώ. Και οι γονείς έξω να καρδιοκτυπούν. Και τι να φωτογραφίσει ένα χειρουργείο. Δεν κάνουμε λαϊκισμό, Γιώργο μου. Απλώς εκτός της χειρουργικής αίθουσας. Κύριε Καρεβάς, να είναι εκτός της χειρουργικής αίθουσας που πρέπει να είναι άσυπτη. Αυτό δηλαδή να μην βρίσκεται σε χώρο που μπορεί να μεταφέρει μικρόβια ακόμα και μετά από μια χειρουργική πράξη. Να το πούμε λίγο απλά. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη, αλλά να είναι σε χώρους που δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον ασθενή. Να το πούμε λίγο απλά για το κινητό τηλέφωνο. Ή στον επόμενο ασθενή, γιατί αυτή η χειρουργική αίθουσα μετά θα χρησιμοποιηθεί και για άλλο χειρουργείο. Τελειώνουν με ένα χειρουργείο. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Συγνώμη, δεν υποστηρίζω ότι είναι θέσφατο, είναι η άποψη. Ναι, το καταλαβαίνω, είναι μια άποψη, απλώς είναι μια διάλογο. Απλά λες ότι είναι μια καθημερινότητα και κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε αυτό. Πρέπει να πάμε στο θέμα. Ναι, απλά πολύ γρήγορα θα πω ότι η μεγαλύτερη εστία μικροβίων στον άνθρωπο είναι το στόμα του. Φανταστείτε λοιπόν το κινητό τηλέφωνο που μιλάμε με τις ώρες και που το χρησιμοποιούμε με τα χέρια μας, τα smartphones, τόσες ώρες κάθε μέρα και τόσες φορές, πάνω από 220 φορές, λέει ο καθένας μας, έχει το κινητό στο χέρι καθημερινά. Φανταστείτε λοιπόν τι μεταφορά μικροβίων γίνεται. Επειδή είναι όμως γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, νομίζω ότι το γνωρίζουν. Ναι, κάνουν τα αντισηπτικά μέτρα. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα με την κυρία Ελπίδα Σπανουδάκη, να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτό το θέμα, Ρούλα μου, από εδώ και πέρα. Δεν θα δούμε το χρονικό της υπόθεσης. Θα βάλουμε εμείς την κουβέντα. Γι' αυτό, Ρούλα μου, σου δίνω το λόγο να μας δώσεις το ρεπορτάζ και από εκεί και πέρα η κυρία Σπανουδάκη να προσθέσει αυτό που πρέπει να υποθεί. Να επαναλάβουμε, Ζήνα, ότι ο φάκελος της μικρής Μελίνας έχει επιστρέψει και βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα Ηρακλείου Κρήτης, του κυρίου Θεοφανίδη. Εκείνος πλέον διερευνά όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης υπόθεσης. Να πούμε κάτι που δεν το γνωρίζαμε και που το πληροφορηθήκαμε και εμείς μέσα από το ρεπορτάζ, ότι όταν έγινε η νεκροψία νεκροτομία
Αυτό το γνωρίζαμε βέβαια. Η κυρία Σπανουδάκη ως τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Παρασχάκη παρίστατο στην νεκροψία νεκροτομή και ενώ είχε συμφωνηθεί να παραστεί και στις ιστολογικές εξετάσεις, έμαθαν μετά από καιρό ότι οι ιστολογικές εξετάσεις έγιναν στην Αθήνα και όχι στο Ηράκλειο και χωρίς η ίδια να ενημερωθεί για να παραστεί. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα μεγάλο αγώνα με αλλεπάλληλα αιτήματα στον εισαγγελέα Ηρακλείου Κρήτης προκειμένου να της δοθούν τα ιστοτεμάχια για να μπορέσει και η ίδια τα δείγματα αυτά να μπορέσει να κάνει και εκείνη τη δουλειά της και να βγάλει τα συμπεράσματα της. Την προηγούμενη Πέμπτη, λοιπόν, είχε μία συνάντηση με τον εισαγγελέα και νομίζω ότι η κυρία Σπανουδάκη θα μας διευκρινίσει. Σας ακούμε, λοιπόν, κυρία Σπανουδάκη. Τι γίνεται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από πολλαπλά αιτήματα τα οποία είχα καταθέσει στην εισαγγελία, έγινε με ευχαρίστηση, μπορώ να πω, επιτέλους αποδεκτό το αίτημα να μου επιστραφούν, να μου παραδοθούν από την Αθήνα τα ιστολογικά πλακίδια. Τα πλακίδια αυτά τα οποία θα μπορέσουμε, όπως είπα και πριν, είναι ένας κρίκος οι ιστολογικές εξετάσεις για να φτάσουμε στην αιτία θανάτου. Λοιπόν, να επιστρέψουν στην Κρήτη ώστε να έχω στη διάθεσή μου το χρονικό περιθώριο να τα δω και εγώ όπως τα είδανε και οι συνάδελφοι στην Αθήνα. Για ποιο λόγο πήγαν στην Αθήνα, κυρία Σπανουδάκη? Κοιτάξτε να δείτε, το λόγο δεν μπορώ να το ξέρω. Σίγουρα ο συνάδελφος θεώρησε πρέπον, σε εισαγωγικά το πρέπον, να τα στείλει εν αγνία μου στην Αθήνα, παρά το ότι είχαμε πει ότι θα εξεταστούν στο Ηράκλειο, όπου στο νεκροτομείο μας υπάρχει παρασκευάστρια. Είναι καλύτεροι επιστήμονες στην Αθήνα? Είναι καλύτεροι επιστήμονες στην Αθήνα? Τι να πω τώρα, καλύτεροι επιστήμονες ή χειρότεροι, όλοι είμαστε επιστήμονες. Κοιτάξτε να δείτε, όλοι καταλαβαίνετε ότι ο τεχνικός σύμβουλος... Ειρωνεύομαι, γιατί όταν κάποιος έχει ζητήσει σωστά. Όταν κάποιος έχει ζητήσει κάτι και θέλει σε αυτό το κάτι να παρευρεθεί και η άλλη πλευρά, θεωρώ αδιανόητο να μην επιτρέπουν, έτσι μπράβο, αυτό λέω, σε έναν άνθρωπο που θέλει να είναι εκεί, να συμβαίνει αυτό. Το είδαμε και στην υπόθεση της Καλήμου, Γιώργο Καραϊβάς, το θυμάσαι, που είχαν δίκιο τελικά οι γονείς που ζήτησαν και δεύτερη ιατροδικαστική γνωμάτευση και να είναι παρόντες και δικαιώνονται σε αυτά που θα δούμε. Και νομίζω και στην υπόθεση Παντελίδη. Άρα με ποιο δικαίωμα δεν σας επιτρέπουν, κυρία Σπανουδάκη, να μην είστε εκεί? Αυτό λέω. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Τι καταλαβαίνετε όμως ότι είναι νόμιμο δικαίωμα και ως τεχνικό σύμβουλος, όλοι οι τεχνικοί σύμβουλοι έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία που έχουν και οι δημόσιοι λειτουργοί. Κυρία Αλλιώς Σπανουδάκη, δεν μπορούμε να φτάσουμε στην αιτία θανάτου. Τι θα δείξουν οι ιστολογικές εξετάσεις για τον πολύ κόσμο που δεν καταλαβαίνει? Λοιπόν, ακριβώς. Κατά τη διάρκεια της νεκροψίας νεκροτομής πάντα συλλέγουμε ιστούς. Αυτοί που έχουν τα παθολογικά ευρήματα και αυτά που δεν έχουν παθολογικά. Που μας δείχνουν την αιτία θανάτου. Και τα φυλάσσουμε. Ακριβώς. Μας δείχνουν καταρχήν αυτό που βλέπουμε μακροσκοπικά. Εμείς στην νεκροτομή βλέπουμε μακροσκοπικά, με το μάτι απλά. Η ιστολογική εξέταση είναι η εξέταση στο μικροσκόπιο. Η λεπτομερής εξέταση. Που έχει ως αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε εμείς μακροσκοπικά να μας το επιβεβαιώνει 100% το μικροσκόπιο. Ωραία. Είναι κυρία Σπανουδάκη, μέχρι στιγμής άρα καταλαβαίνετε σας, μέχρι στιγμής. Για την υπόθεση Μελίνας. Μέχρι δύο μέρες... Τι μπορούμε να πούμε στον κόσμο? Από τι έφυγε η μικρή Μελίνα? Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε τώρα, το ξαναλέω. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, το μόνο που πήρα την προηγούμενη εβδομάδα στα χέρια μου είναι η ιατροδικαστική έκθεση. Η ιστολογική έκθεση και η τοξικολογική. Αυτά τα πήρα την προηγούμενη εβδομάδα στα χέρια μου μετά το αίτημα που είχα κάνει στον εισαγγελέα. Μετά τα πολλαπλά αιτήματα, για να είμαι σαφής. Τι λέει αυτό? Μου λείπει το αντίγραφο των ιστολογικών πλακιδίων ώστε να δούμε τι έχουν τα όργανα και από αυτά που είδαμε μακροσκοπικά τι επιβεβαιώνεται. Ωραία. Τι λένε αυτά που έχετε στα χέρια σας μέχρι τώρα? Λοιπόν, μέχρι τώρα γράφουν ότι η αιτία θανάτου και ο ιατροδικαστής και οι συνάδελφοι παθολογοανατόμοι αναφέρονται στο ARDS, το οποίο είναι το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας. Μάλιστα. Αυτό είναι αποτέλεσμα ενός αιτίου. Το αίτιο αυτό, λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν ο βροχόσπασμος, ο οποίος δεν
έγινε η σωστή θεραπεία. Έτσι, κυρία Σπανουδάκη, και μία αθώα ερώτηση. Και... Σε παρόμοιες περιπτώσεις, καθυστερεί τόσο πολύ κάποιος, είτε είναι τεχνικός σύμβουλος, είτε είναι ιατροδικαστής, σε μία παρόμοια περίπτωση, καθυστερεί τόσο πολύ η ιστορία μέχρι να βγάλουμε συμπεράσματα? Αθώα ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Σωστά το λέτε. Είναι δύο χρόνια περίπου. Γι' αυτό το λέω. Δεν έχω... και στο δημόσιο, αλλά και σαν ιδιώτης, τέτοια μεγάλη καθυστέρηση στο να παραλάβω τα έγγραφα ακούστε, που αφορούν την υπόθεση δεν έχει ξαναγίνει. Επειδή τα χέρια μερικές φορές είναι ωραίο να τα σηκώνουμε ψηλά όταν δεν έχουμε απαντήσεις να δώσουμε σε ανθρώπινο επίπεδο, αυτή τη στιγμή κατανοούμε όλοι το εξής. Ότι αν είχε προνοήσει κάποιος νωρίτερα και είχε αντιμετωπιστεί ο κάθε βροχόσπασμος και το κάθε τι, δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ο κύριος Πλεύρης μπαίνει και αυτό στην ομάδα υπεράσπισης της Μικρής Μελίνας για το Μάνο. Κύριε Πλεύρη, θα ήθελα ο επίλογος στη σημερινή μας έτσι, αυτή ωριαία αναφορά γύρω σε αυτό που γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία με εικόνες, έχοντας ως αποτέλεσμα δύο νεκρά παιδιά, να έχετε εσείς τον επίλογο. Εγώ δεν θα μιλήσω, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ναι. Ακούστε, και για τη συγκεκριμένη περίπτωση και φανταστείτε όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Εμένα με συγκλώνησε και το περιστατικό που δείξατε προηγουμένως. Το ιατρικό λάθος είναι μέσα στη ζωή και μπορεί να συμβεί. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι όταν αυτά τα ιατρικά λάθη γίνονται κατ' επανάληψη, που συμβαίνει σε... Και δεν διορθωνόμαστε από τα λάθη που έχουν γίνει, ή όταν, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρουσιάζονται αν μη τι άλλο περιπτώσεις που δείχνουν μια κολλησιεργία που δεν δικαιολογείται. Ακόμα αν θέλετε και στην Αθήνα, που είναι πολύ μεγαλύτερος ο φόρτος, δεν θα είχαμε τέτοιες καθυστερήσεις, γεγονός που μας κάνει να προβληματιζόμαστε σε διάφορα πράγματα. Η ουσία είναι ότι δύο δυνατότητες έχει η επιστημονική κοινότητα γενικότερα σε αυτό που λέτε, γιατί μου αρέσει που από τα συγκεκριμένα περιστατικά πάμε και στο γενικό. Ή αυτά να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί και ξαφνικά να μην δίνονται και οι δυνατότητες. Γιατί τι σας είπε τώρα η ιατροδικαστής, προφανέστατα μπορούν να πάνε να ελεγχθούν και οπουδήποτε, και τα πλακίδια και οι ιστολογικές και τα πάντα. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Δεν μπορεί όμως να αποστερείται η δυνατότητα από το μέρος που έχει τεχνικό σύμβουλο να έχει την πληρότητα του φακέλου και να μπορεί να έχει τον λόγο σε εξετάσεις. Όχι γιατί αμφισβητείται η δουλειά που κάνουν κάποιοι άλλοι, αλλά ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου είναι να εισφέρει και αυτό στην επιστημονική του γνώση στην πορεία της υπόθεσης. Και να δώσω απαντήσεις στους γονείς, κύριε Πλεύρη. Επειδή τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε, μετά τη δική σας περιπέτεια. Έχουμε δύο παιδιά τώρα. Πείτε μου. Μετά τη δική σας, ο επίλογος θέλω να είναι ακριβώς. Εάν πρέπει να ξαναμπείτε σε νοσοκομείο, θα κάνετε τη διαθήκη σας? Το λέω σοβαρά τώρα, γιατί όλοι λέγαμε ότι ο κύριος Πλεύρης είναι κλινικά νεκρός. Βγαίνει, δεν βγαίνει. Και μπήκατε για κάτι το οποίο ήταν απλό. Ακούστε, τα ελληνικά νοσοκομεία σώζουν και κόσμο. Πρέπει να έχουμε αισιόδοξη πλευρά ότι σώζεται κόσμο στα ελληνικά νοσοκομεία. Όμως αυτό που θέλω να σας πω ανθρώπινα, ένα χιαστό που έχω τέλος πάντων τώρα, τον σκέφτομαι να τον αντιμετωπίσω συντηρητικά. Κρατήστε τον τοχιαστό για να είστε σίγουρος ότι θα δικηγορείτε. Χιούμορ κάνω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Σπανουδάκη, θα τα ξαναπούμε πάλι, γιατί την υπόθεση της Μικρής Μελίνας όπως και του Διονυσάκη δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Συγχαρητήρια στην κυρία Σπανουδάκη. Βεβαίως. Και για να έδωσε ειλικρινή απαντήση και για θέματα τα οποία δεν ήταν της. Όχι, και οφείλουμε να πούμε, γιατί συνήθως οι γιατροί και οι επιστήμονες, ξέρεις, κόρακος κοράκου, μάτι δεν βγάζει. Για 10 δεύτερα. Ρούλα μου, σύντομα, γιατί θα μας πάρουν στον αέρα. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι έχουμε μεγάλες εντάσεις μέσα στην εκδίκαση της υπόθεσης. Επιτέθηκαν στον ιατροδικαστή οι συγγενείς του μικρού Διονύση, λιποθύμησε η μητέρα του και έχουν φτάσει αστυνομικές δυνάμεις. Μόνο αυτό να σας πω.